Έχουμε μαζί μας τον συνεργάτη εδώ, τον Χριστόφορο Λεβαδιώτη, τον Μιχάλη Ματσεντίδη, ο οποίος είναι εύχαρης ασφαλώς για την νίκη. Λοιπόν, κύριε Ματσεντίδη, τα συγχαρητήρια μας καταρχήν. Εξαιρετικό παιχνίδι, μπασκετικό, όχι σαν αυτό της περασμένης εβδομάδας, όμως ο κερνός είναι ανώτερος. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Ναι, καταρχήν ευχαριστούμε για τα συγχαρητήρια. Ξεκίνησαμε το παιχνίδι, νομίζω, καλύτερα από τα ΑΠΟΕΛ. Το θέλαμε περισσότερο. Πήραμε μια αρκετά μεγάλη διαφορά. Σίγουρα τα ΑΠΟΕΛ είναι πολύ καλή ομάδα. Στην έδρα του κάποια στιγμή θα αντιδρούσε. Αυτό έκανε το δεύτερο ημίχρονο. Μπήκε πάρα πολύ πιο δυνατά. Εμείς μείναμε λίγο, αφήσαμε το μυαλό μας στα αποδυτήρια. Εντάξει, πήγαν στο physical παιχνίδι. Οι διαιτητές τους αφήσανε το πολύ δυνατό παιχνίδι και είδαμε η διαφορά σιγά-σιγά εξανεμίστηκε. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι ότι καταφέραμε και διαχειριστήκαμε τη μεγάλη διαφορά που είχαμε. Στο τέλος δεν κατάφερε το ΑΠΟΕΛ ποτέ να ανέβει από πάνω στο σκορ. Διαχειριστήκαμε το παιχνίδι και το πήραμε στο τέλος. Νομίζω παίξαμε καλύτερα και το πήραμε. Το ΑΠΟΕΛ σοφάρισε, ήταν ένα σημείο 61-61, δεν θυμάμαι ακριβώς το σημείο. Αλλά στο τέταρτη περίοδο πάλι παίχτηκε καλό παιχνίδι. Όμως μου φάνηκε ο Κεραυνός έτσι κάπως πιο όριμος, θα έλεγα, σε κάποια σημεία, κάποιες λεπτομέρειες και τελικά πήρε το παιχνίδι. Εντάξει, το παιχνίδι ήταν στο τέλος ήταν τέρπι, ήταν ισοπαλία, ναι. Ναι, το διαχειριστήκαμε καλά, ήμασταν ήρεμοι, πήραμε το παιχνίδι που θέλαμε. Αν και αυτό που είπα και πριν, πήγε σε πάρα πολύ φυσικά, γιατί εδώ τα αφήσανε να παίξει πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι, πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι. Είμαστε προετοιμασμένοι σε αυτό, αυτό κάνουμε καθημερινά και το κερδίσαμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Κουστένη από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Ασφαλώς ο κύριος Κουστένης δεν είναι ευχαρής, όπως είναι ο κύριος Ματσεντίδης. Λοιπόν, κύριε Κουστένη, έκανε το ΑΠΟΕΛ ένα εξαιρετικό τρίτο δεκάλεπτο. Δεν τα καταφέρω όμως. Πιέσατε πάρα πολύ, αλλά δεν τα καταφέρατε. Ποια είναι η εκτίμησή σας γενικά για τη σημερινή βραδιά? Για να μπορείς να τα καταφέρεις εναντίον του Κεραυνού, δεν αρκεί ένα ημίχρονο. Θα έλεγα το δεύτερο ημίχρονο που ανήκε σε εμάς, αλλά ένα πρώτο ημίχρονο που εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε. Κυρίως στο αμυντικό κομμάτι. Επιτρέψαμε στην ομάδα του Κεραυνού να σημειώνει καλάθια, ενώ μπορούσαμε και να χρησιμοποιήσουμε τα φάουλ πιο έξυπνα, να σταματήσουμε φάσεις και να μην δεχτούμε κάποιους εύκολους πόντους. Και με αποτέλεσμα να πάρουν μια διαφορά 20 πόντων, την οποία εμείς προσπαθήσαμε στο τρίτο δεκάλεπτο. Το σοφαρίσατε, 61-61. Το ξέρω, το γνωρίζω, το σοφαρίσαμε, αλλά όταν κάνεις μια υπερπροσπάθεια και κάνεις ένα τέτοιο comeback, σίγουρα και το μικρό ρόστερ έχουμε και λείψει. Δεν είναι λοιπόν ο Βασίλης ο Κούνας σήμερα, δεν μπορούσε να παίξει. Ο Γρηγόρης ο Παντούρης προέρχεται από σοβαρό τραυματισμό, είναι το δεύτερο του παιχνίδι. Και ο Κιλαράς. Ο Κιλαράς είναι γνωστό ότι τον εξαιρούμαστε τις υπηρεσίες του. Και σήμερα για μένα, να θέσω και ένα πρωτόγνωρο πράγμα, ο Μιχάλης ο Μύθιλου, τον καρ που έχουμε το παιδί, ενώ είχαμε παιχνίδι στις 7 μας, στις 8 πρέπει να παρουσιαστεί στη μονάδα του. Τι να πω, δεν ξέρω αυτό. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό? Τουλάχιστον σε μένα σημαίνει πρώτη φορά ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρει άδεια για παιχνίδι, να του λένε ότι σε 7 είναι το μάτς, αλλά σε 8 πρέπει να γυρίσει πίσω. Δηλαδή το παιχνίδι δεν νομίζω, αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί, απλώς θα το αναφέρω. Αυτό που μπορώ να κρατήσω είναι την προσπάθεια στο τρίτο και στο τέταρτο δεκάλεπτο. Σίγουρα πρέπει να διορθώσουμε κάποια πράγματα που δεν κάναμε σωστά, κυρίως στο αμυντικό κομμάτι, στο πρώτο ημίχρονο. Και να δουλέψουμε πλέον. Εμείς σήμερα ολοκληρώνουμε ένα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Είναι το 26ο επίσημο παιχνίδι σε 3 μήνες από την ημέρα που ξεκινήσαμε. Ολοκληρώνουμε και ένα μεγάλο κύκλο συνεχόμενων αγώνων. Τετάρτη Σάββατο, Τετάρτη Σάββατο, γιατί τόσο γνωστόν παίζαμε και προχθές εναντίον της Αυστριακής Overvard. Πλέον από εδώ και πέρα, έχοντας το χρόνο να δουλέψουμε απερίσπαστη στις εγχώριες διοργανώσεις και μιλάω για το πρωτάθλημα και το κύπελο και παίζοντας πλέον τα παιχνίδια μια φορά την εβδομάδα ή τέλος πάντων μην έχοντας τα μεγάλα ταξίδια της Ευρώπης, θεωρώ ότι ο χρόνος θα δουλεύει υπέρ μας και θα είμαστε ακόμη πιο ανταγωνιστικοί και έτοιμοι όταν πρέπει και για το θεσμό του κυπέλου και ιδιαίτερα για τα play-offs όπου εκεί θα κριθούν όλα. Άρα δεσμεύεστε εντός εισαγωγικών ότι θα δούμε ένα πιο επαρκές ΑΠΟΕΛ τώρα που έχει τελειώσει αυτή η διαδρομή της Ευρώπης? Με βάση το ότι είναι πιο ελαφρύ το πρόγραμμα. Με βάση το γεγονότος ότι βγάλαν τα παιδιά και το έχω πει επανειλημμένως ότι είναι άξια συγχαρητήριων, έχουν παίξει 26 παιχνίδια σε 3 μήνες. Για αυτούς που ασχολούνται με τον μπάσκετ, καταλαβαίνω ότι είναι 2 παιχνίδια την εβδομάδα με ταξίδια ενδιάμεσα δύσκολα. Και δυνατά παιχνίδια. Πριν 2 εβδομάδες παίζαμε με τη γερμανική Telekom Vonage, όπου έγινε με τεράστια υπερπροσπάθεια για να κερδίσουμε. Και από αυτό το παιχνίδι είχαμε τον τραυματισμό ουσιαστικά πλέον μετά του τόλη του Κασκύρη, διότι από την υπερπροσπάθεια που έκανε, ο Κούνας που προέρχεται και από τον τραυματισμό. Γενικά η Ευρώπη, ναι, μεν μας ήταν ευχάριστη, μια μεγάλη εμπειρία και κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαν τα παιδιά και γι' αυτό αξίζουν πολλαπλά συγχαρητήρια. Όμως ο παράγοντας επιβάρυνση και κούραση ήταν πολύ μεγάλος. Θεωρώ τώρα πλέον ότι έχοντας το χρόνο να δουλέψουμε αφοσιωμένοι στο πρωτάθλημα, δηλαδή αυτή την εβδομάδα θα έχουμε
μια εβδομάδα, 5 μέρες να δουλέψουμε για να παίξουμε με την ΑΕΚ. Μετά θα έχουμε πάλι άλλες 6 μέρες, 7 για να δουλέψουμε εναντίον του Απόλλωνα και να βάλουμε και πράγματα και να δουλέψουμε σε θέματα που μπορεί να είχαν μείνει πίσω. Θα είμαι πεπισμένος ότι τα παιδιά με το πέρασμα του χρόνου θα είναι ακόμα καλύτεροι. Η ομάδα θα παρουσιάζεται πιο έτοιμη, με πιο πολλή ενέργεια και εκεί που θα κριθούν όλα στα playoffs και στο θεσμό του κυπέλου, θεωρώ ότι θα είμαστε πανέτοιμοι. Αυτή την εκτίμηση την έχει γενικά ο κόσμος του μπάσκετ. Ο ΑΠΟΕΛ θα είναι καλύτερο τώρα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και κάθε επιτυχία στο ΑΠΟΕΛ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλή συνέχεια στις ομάδες μας. Αυτά και από τον κύριο Κουστένη. Αυτός ήταν ο επίλογος. Και θα επιστρέφουμε. Πάμε πίσω στην θέση μας, στο commentary position, το λεγόμενο, για να κάνουμε την τελευταία μας αποτίμηση και σας αποχαιρετάμε. Λοιπόν, φίλες και φίλοι συνδρομητές, μείναμε μόνοι μας εδώ στο γήπεδο, ο κόσμος αποχώρησε και μένουν αυτοί οι οποίοι ακόμη εργάζονται. Ο Χάρης ο Θεραπής μου κάνει παρέα εδώ σε μετάδοση, ο Ανδρέας ο Χριστοφή, ο επί του τύπου εκπρόσωπος της ΚΟΚ, ο οποίος θα πρέπει να ετοιμάσει το κείμενο να στείλει στα ΜΟΜΟΕ και κάποιοι άνθρωποι της γραμματείας. Οι υπόλοιποι έχουν φύγει. Και η κάμερα μεν, όλα τα παιδιά εδώ που έχουν κάνει όλη αυτή την σοβαρή δουλειά και με ζήλο δούλεψαν για να βγει και αυτή η μετάδοση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είμαστε στο τέλος και ο κεραυνός έχει κερδίσει το σημερινό παιχνίδι και έχει προσθέσει άλλη μια νίκη στο ενεργητικό του και προχωράει. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε από τον Πέτρο Παπαγιώργη και όλα τα παιδιά που έχουν εργαστεί για να βγει αυτή η παραγωγή. Καλό βράδυ σε όλους.